Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη μία εκπομπή Your Pet Show. Είναι Πέμπτη, φυσικά, το ξέρετε αυτό. Ελπίζω να περάσετε ωραία στις διακοπές σας. Εμείς λείψαμε για λίγο καιρό, κάναμε και εμείς διακοπές. Μια χαρά περάσαμε, αν μας ρωτάτε. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθήστε μας αυτά εδώ που βγαίνουν, που είναι εδώ με τη σειρά. Κατεβάστε την εφαρμογή μας και πάμε να περάσουμε στο σημερινό βίντεο. Μαζί μας είναι ο κτηνίατρος της καρδιάς μας, ο Λάζαρος Καρανάσιος. Πολύ σε ευχαριστώ που είσαι πάλι εδώ μαζί μας. Εγώ που με καλείς κάθε φορά. Και δεν υπάρχει άλλος. Και σήμερα έχω ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες μας έχει κάνει ο κόσμος και έχω έρθει και πολύ έτοιμη με το τάμπλετ μου. Mm-hmm. Με κορόιδεψε ο Λάζαρος, είπε ότι έφερα την τηλεόραση. Καταιγισμό ερωτήσεων έχω μάθει. Καταιγισμό ερωτήσεων, καλά έχεις μάθει. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πρωτοπούμε. Οπότε νομίζω ότι θέλω να πω αρχικά κάποια πράγματα. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις για πολύ συγκεκριμένα περιστατικά που συμβαίνουν στη ζωή σας. Που, επειδή το είπα και στο Λάζαρο, νομίζω ότι χρειάζεται εκεί από το δικό σας κτηνίατρο περισσότερες μάλλον εξετάσεις και πολύ πιο συγκεκριμένη. Σίγουρα, το κάθε περιστατικό είναι ιδιαίτερο και το κάθε ζώο έχει τις ανάγκες του, οπότε υπάρχει ένα ιστορικό από πίσω. Οπότε να ξέρετε ότι αυτές τις ερωτήσεις δυστυχώς τις αφήνουμε απ' έξω και να μην φάμε και χρόνο από άλλες ερωτήσεις που είναι λίγο πιο γενικές. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ας απαντάμε έτσι γρήγορα και αποτελεσματικά για να προλάβουμε. Για να προλάβουμε να απαντήσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερες. Μπορεί να φανεί απλό, αλλά πώς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι ψήλοι στους σκύλους? Πολύ ωραία. Οι ψήλοι γνωρίζουμε ότι είναι ένα εξωπαράσιτο στο ψήλο και σαφώς διαχωρίζουμε λίγο τις εποχές, δηλαδή το χειμώνα, τους κρύους μήνες και τους ζεστούς μήνες, όπου στους ζεστούς μήνες είμαστε πολύ τυπικοί στα σκευάσματα που χρησιμοποιούμε, γιατί υπάρχει μεγαλύτερος φόρτος του παρασίτου. Η ψήλη είναι η αμπούλα, ας πούμε. Ακριβώς. Είναι η αμπούλα. Υπάρχει και το χάπι, γιατί κάποια ζωάκια είναι αλλεργικά στην αμπούλα. Okay. Οπότε υπάρχει το χάπι, είτε τριμήνου, είτε μήνα, υπάρχουν διάφορα σκευάσματα και σαφώς διαχωρίζουμε το αν είναι κουτάβι ή αν είναι ενήλικο ζώο. Στο κουτάβι, δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο σπρέι για να μην του πέσουν βαρύ είτε μια μπούλα είτε ένα χάπι. Ενώ στα ενήλικα ζώα χρησιμοποιούμε αυτά τα σκευάσματα, τυπικότητα, κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο, για να μην έχουμε θέματα. Και πάντοτε τσεκάρουμε και ελέγχουμε το ζώο μας. Το ίδιο και στα γατιά, φαντάζομαι. Με σκυλιά γατιά το ίδιο. Ναι, απλά στη γάτα διαφέρει ότι η γάτα μπορεί να είναι εντελώς οικόσιτη, να μην βγαίνει ποτέ από το σπίτι. Οπότε εκεί μπορεί να είμαστε λίγο πιο αραιοί στη συχνότητα. Ναι, ωραία, okay. Το σκυλάκι μου δεν τρώει την τροφή του, τρώει ό,τι σνακ του δώσουμε. Αλλάξαμε τροφή και συνεχίζει. Θα σου πω ότι γενικά υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις από ανθρώπους που μας λένε ότι το σκυλί τους δεν τρώει την ξηρά τροφή και θέλει, ας πούμε, μόνο μαγειρεμένο φαγητό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το κάνουμε ένα σύνολο πραγμάτων σε σχέση με την τροφή και τη διατροφή. Εγώ θα σου έλεγα ότι το αναγάγουμε όπως σε μια οικογένεια με παιδάκια. Δηλαδή, αν στο παιδάκι μου αρχίζω και του δίνω κρουασάν, σοκολάτες, fast food γενικότερα, σαφώς όταν πάω να του δώσω μετά φακές, μπάμιες και τα φαγητά που πρέπει να φάει το παιδί, θα σου ζητάει τα άλλα γιατί έχει γλυκαθεί. Mm. Έτσι και το κατοικίδιό μου. Τα σνακ και όλα τα άλλα που προανέφερες τους αρέσουν πάρα πολύ, μαθαίνουν σε αυτό. Και σαφώς μετά μια ξηρή, τυποποιημένη τροφή δεν τους αρέσει, όσο και ολοκληρωμένη να είναι. Άρα πρέπει το ζώο μας να το έχουμε μάθει από την αρχή να τρώει αυτά που πρέπει και όχι αυτά που του αρέσουν. Αν δεν το έχουμε μάθει, γιατί εδώ μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις. Okay. Τι κάνουμε, σταματάμε να το δίνουμε σνακ και επιμένουμε στην τροφή και κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τη φάει. Ακριβώς. Εντάξει, αυτό το που λέμε άφησε το 3-4 μέρες νηστικό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Mm. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ από πίσω, να κάνουμε μία μίξ τροφή, ίσως λίγο τη μία τροφή που του αρέσει μαζί με την ξηρά. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε, αλλά πάντοτε σιγά σιγά και χωρίς να το μαλώνουμε το ζώο μας. Το ζώο μας δεν το μαλώνουμε, προσπαθούμε να το επιβραβεύσουμε. Ναι, γιατί και έτσι έχει μάθει, δεν φταίει ακριβώς, αυτό. Ακριβώς. Ωραία. Τι να δώσω στο σκυλί μου για να πάρει βάρος? Το σκυλί μου, λοιπόν, αν με ρωτάει γιατί πρέπει να πάρει βάρος, φαντάζομαι ότι είναι αδύνατο, ίσως είναι λιποβαρές, άρα μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Σαφώς με τον κτηνίατρό μου ελέγχω αν υπάρχει κάποια παθολογική κατάσταση από πίσω, η οποία με οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, την αδύνατη. Αν είναι αυτό, να λύσουμε πρώτα την παθολογική κατάσταση για να μπούμε σε ένα επιθυμητό βάρος. Αλλιώς, να μπορούμε λίγο να δούμε το ισοζύγιο θερμίδων και καθημερινής δράσης που κάνει. Μπορεί για παράδειγμα να το βγάζουμε πολύ παραπάνω βόλτες, να είναι πολύ πιο ενεργό το ζώο και να μην τρώει τόσο πολύ, γι' αυτό να δυνατίζει. Okay. Άρα νομίζω ότι 2-3 παράγοντες να ελέγξουμε και θα πάνε καλά όλα. Ωραία. Υπάρχουν αρρώστιες από τους σκύλους ή τις γάτες που μπορούν να μεταδοθούν στον άνθρωπο? Τέλεια. Είναι οι γνωστές σε όλους μας ζωοανθρωπονώσοι που λέμε. Ναι, είναι κάθε μέρα το λέμε εμείς. Οκ, εμείς εκτιμήσαμε και αυτό λέμε. Είναι αυτό λοιπόν που μεταφέρουν όντως τα ζώα στον άνθρωπο. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Για παράδειγμα, στο σκύλο έχουμε τη γνωστή σε όλους λεϊσμανίαση, το καλαζάρ, το οποίο πρέπει να υπάρχει σωστή πληροφόρηση γιατί δεν κολλάει
ο άνθρωπος. Η λεϊσμανία και το καλαζάρι είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι, αυτό είναι. Α, δεν το ήξερα. Είναι ακριβώς αυτό. Okay. Το εμβόλιο για τη λεϊσμανία που λέμε είναι το εμβόλιο για το καλαζάρι. Okay, γιατί νόμιζα άρα... ότι είχα και ρωτήσει και νόμιζα ότι είναι διαφορετικό. Okay, okay. Ναι. Οπότε τι γίνεται. Η λεϊσμανίαση χρειάζεται πάντοτε τον ξενιστή, τον ενδιάμεσο ξενιστή. Χρειάζεται δηλαδή τη σκνήπα, η οποία αυτή μολύνει το σκύλο. Έτσι, αυτή η σκνήπα, όταν είναι μολυσμένη, μπορεί να μολύνει και τον άνθρωπο. Αλλά αν όχι το τσιμπήσει. Σκύλι τον άνθρωπο. Ή όχι, το ξεκαθαρίζουμε. Απευθεία επαφή σκύλου με άνθρωπο δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει αυτή η σκνήπα που λέμε. Okay. Για αυτή την ασθένεια. Κάποια άλλη ασθένεια που το σκυλί μπορεί να μεταδώσει στον άνθρωπο. Οι μύκητες, για παράδειγμα, όπως και στη γάτα, ο τριχοφάγος, τα δερματόφυτα που λέμε, το οποίο εξ επαφής μπορούμε να κολλήσουμε και το καταλαβαίνουμε στον άνθρωπο, γιατί βγαίνουν αυτές οι κοκκινίλες που είναι αρκετά, έχουμε αρκετή φαγούρα. Το οποίο με μία απλή, από ένα δερματολόγο, από μία απλή κρέμα, από μία λοσιόν. Έχουμε και εμείς από άλλα πράγματα. Ακριβώς, περνάει εύκολα. Που έχει κρυνισμό άσχημο, ναι. Να πούμε επίσης το κομμάτι του τοξοπλάσματος. Να το πούμε, γιατί το τοξοπλάσμα είναι και για τις έγκυες, σωστά. Γιατί ακριβώς. Έχω πολλές ερωτήσεις επίσης από γυναίκες που λένε τι γίνεται με την εγκυμοσύνη και τα γατιά, ας πούμε. Να το οπότε πιάσουμε αυτό το κομμάτι. Να το πιάσουμε όλο μαζί, ναι. Τέλεια. Μ' αρέσει πολύ, γιατί έχω κάνει και μια διατριβή πάνω σε αυτό. Δεν θέλω να τρομοκρατούνται οι γυναίκες, είτε έγκυες είτε μη, όταν ακούνε το τοξόπλασμα. Γιατί υπάρχει ένας μύθος γύρω από αυτό. Σαφώς το τοξόπλασμα προσβάλλει και τον άντρα και τη γυναίκα. Απλά στη γυναίκα μπορεί να δώσει προβλήματα μόνο όταν είναι έγκυος, κατά τη φάση της εγκυμοσύνης. Αν η γυναίκα το έχει κολλήσει νωρίτερα, αν μη τι άλλο κάνει αντισώματα, είναι έτοιμη, ο οργανισμός της δηλαδή, και κατά τη φάση της εγκυμοσύνης δεν έχει κανένα κίνδυνο. Αυτό που προσέχουμε πάντοτε με τη γάτα μας είναι να έχει ελεγχθεί από πριν στον κτηνίατρο, να δούμε ότι είναι ελεύθερη τοξοπλάσματος, και η έγκυος γυναίκα να προσέχει πολύ περισσότερο τα ομάλα χανικά, το κρέας που δεν είναι καλά ψημένο, γιατί από εκεί μπορεί να έλθει η μόλυνση και όχι τελικά από τη γάτα. Okay. Στη γάτα μας θα έλεγα να προσέχουμε πολύ την τουαλέτα, οπότε, γιατί από τα κόπρανα της γάτας το κολλάμε. Οπότε η γυναίκα, είτε έγκυος είτε μη, μπορεί να το κάνει φορώντας γάντια, να πλένει καλά τα χέρια της, να έχει δηλαδή στοιχειώδους κανόνες υγιεινής και δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή και κάτι τόσο όχι. Επικίνδυνο. Αυτό αν που... έχουμε ελέγξει το ζώο μας και εμείς είμαστε λίγο, ας πούμε, προσεκτικοί. Καθόλου. Αν δεν το έχουμε περάσει. Γιατί μπορούμε να κάνουμε μια εξέταση και να φανεί ότι το έχουμε περάσει και να έχουμε αντισώματα. Και είμαστε και πολύ άνετοι. Τέλεια. Πώς βοηθάμε το σκυλάκι μας σε περίπτωση που πνιγεί από τροφή? Συμβαίνει αυτό, είτε τροφή είτε και κάποια ξένα σώματα, δηλαδή τύπου μπαλάκια, τύπου πλαστικά κομμάτια από αποσπόμενα παιχνίδια και αυτά. Ακόμη και μια πέτρα που τη δαγκώνει στον δρόμο. Σίγουρα. Η κίνηση αυτή που όλοι στο ιατρείο μου λένε, γιατρέ, δείξτε μας πώς θα το πιέσουμε να το κάνουμε, όντως είναι μια κίνηση που την κάνουμε, σαφώς προσέχουμε. Στην όλη το δικό σου σκυλάκι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Το δικό μου πόνι, ναι, θα μπορούσαμε γίνεται. Να βάλουμε δύναμη. Στα μικρόσωμα να προσέξουμε, μην προκαλέσουμε τραυματισμό στο θώρακα, στις πλευρές, στο στέρνο. Εδώ και στους ανθρώπους το λένε ότι όταν το κάνεις με πολύ πόση δυνατά. Δύναμη μπορεί να σπάσει πλευρό. Και σαφώς αν είμαστε εξοικειωμένοι και μπορούμε, και καλό θα ήταν να το έχουμε μάθει, ανοίγουμε το στόμα, κάνουμε μια εποπτεία της στοματικής κοιλότητας, σε περίπτωση που δούμε κάτι ορατό, να μπορούμε να το βγάλουμε. Mm. Τώρα από εκεί και έπειτα χρειαζόμαστε βοήθεια περαιτέρω, να τρέξουμε κάπου για γρήγορα. Άμεση. Ναι, ναι, ναι. Επόμενη ερώτηση, αν μπορώ να δίνω ανθρώπινα φαγητά στο σκύλο μου και ποια είναι αυτά? Τα ανθρώπινα φαγητά, επειδή συνήθως ο τρόπος που παρασκευάζονται και επειδή έχουν καρικεύματα, έχουν σίγουρα λατοπίπερ, έχουν τέτοια πράγματα, γίνονται πάρα πολύ εύγευστα για το σκύλο μας και τη γάτα, με αποτέλεσμα τους αρέσουν πάρα πολύ και μπαίνουμε εκεί στο τρυπάκι που λέγαμε ότι δεν θέλουν μετά την τροφή τους τα ζώα. Και επίσης δεν κάνει και να τρώνε τόσο καρικεύματα. Ακριβώς. Και δεν κάνει τα καρικεύματα, αλλά γενικότερα, συγγνώμη, πολλές δικές μας τροφές δεν είναι καλές για τα ζώα μας, να το πούμε. Δεν προορίζονται για τα ζώα μας. Το να φάνε μια-δυο λιχουδιές δεν έγινε κάτι. Απλά μην είναι η εξ ολοκλήρου τροφή τους αυτή. Ναι. Έχω μια ερώτηση που τώρα δεν τη βλέπω, αλλά θα την κάνω. Που λένε, ας πούμε, για την πατάτα. Ότι υπάρχει ένας μύθος που εγώ δεν το είχα ακούσει ποτέ, ότι τα σκυλιά τυφλώνονται από την πατάτα. Εγώ έχω ακούσει μόνο για τα. Όχι για τα σκυλιά, μπορεί και για τα γατιά, ναι, συγγνώμη. Εγώ το έχω ακούσει, ας πούμε, για τα γλυκά. Αυτό γενικά... Ισχύει γενικά η τύφλωση αυτό? Είναι... Η τύφλωση ισχύει για ποιο λόγο? Γιατί η πατάτα, τα μακαρόνια, τα γλυκά είναι όλες οι πηγές υδατανθράκων και σαχάρων, τα οποία αυτά μπορεί να μου δημιουργήσουν σαχαρόδι διαβήτη στο ζώο. Άρα, συνέπεια του διαβήτη είναι να φέρει την τύφλωση. Γι' αυτό λέμε ότι μην τρώει γλυκά του σκυλί μου, γιατί θα τυφλωθεί. Είναι αυτή η συνέπεια. Okay. Καλησπέρα. Έχω ένα σκυλάκι 8 μηνών. Πότε πρέπει να του κάνω το εμβόλιο για το καλαζάρ? Και άλλη ερώτηση που θα σας πάω μαζί, είστε υπέρ ή κατά του εμβολίου για τη λεισμανίαση? Τώρα έμαθα ότι είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό θα σας πάω μαζί. Γενικά με τον όρο εμβόλιο, ειδικά αυτή την εποχή,
που ζούμε τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, έχουν ακουστεί διάφορα και υπάρχουν πολλές απόψεις. Εμείς, σαν κτηνίατροι, ενισχύουμε πολύ το κομμάτι του εμβολιασμού απέναντι στη λεϊσμανίαση, γιατί είναι μια θανατηφόρα νόσος. Οπότε, το εμβόλιο είναι αυτό που έρχεται να θωρακίσει το ζώο μας εκ των έσω. Αν αυτή η σκνήπα που λέγαμε ο ξενιστής καταφέρει να πλησιάσει το ζώο μου και το τσιμπήσει, καλύπτεται ένα περίπου 72% από το εμβόλιο το σκυλάκι μου. 72 κιόλας, ούτε καν 100%. Ακόμα και τα κλασικά εμβόλια χρόνων τώρα που είναι κατασκευασμένα και παρατηρούνται στην κτηνιατρική χρήση, έχουν ένα ποσοστό επιτυχίας 95-97%. Πάντα υπάρχει κάτι που αφήνουμε απ' έξω. Αλλά είναι ένα νέο εμβόλιο, σχετικά, είναι περίπου μια δεκαετία που χρησιμοποιείται. Είναι τρομερά αποτελεσματικό το 72%, δηλαδή στα 100 τσιμπήματα σκνήπας για τα 72 είσαι καλυμμένος. Άρα θεωρώ ότι θωρακίζουμε πολύ καλά το σκύλο μας όταν εννοούμε δεν έχουμε σταματήσει να βάζουμε κολάρο, δεν έχουμε σταματήσει να κάνουμε την αμπούλα που λέμε. Είμαι πολύ υπέρ, τάσω με υπέρ. Και πότε πρέπει να το κάνουμε? Από την ηλικία των 7-8 μηνών και έπειτα. Και έπειτα, άρα εδώ που η φίλη μας έχει 8 μηνών μπορεί. Μπορεί. Και πότε το κάνουμε, νομίζω υπάρχει μια περίοδο σε. Γενικά δεν θα θέλαμε την περίοδο με την πολύ ζέστη, εκεί που όντως έχει κυκλοφορήσει και βγαίνει σκνήπα. Okay. Θα θέλαμε να έχουμε εμβολιαστεί νωρίτερα. Δηλαδή. Ναι, μέχρι τώρα αυτή η εποχή είναι πολύ καλή. Ωραία. Πώς μπορώ να ξέρω αν το σκυλάκι μου είναι ευτυχισμένο? Α, γλυκούλα μου, και εγώ δεν θέλω να το ξέρω. Εγώ να σου πω ότι έχω καταλήξει, που δεν είμαι κτηνίατρος. Άμα θέλει να παίξει και τρώει το φαγητό της, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τα λες τέλεια, γιατί μια σκυλομάνα αυτό καταλαβαίνει. Εγώ θυμάμαι ένα καρτούν που κυκλοφορούσε, που έδειχνε την καρδιά του σκύλου, που ήταν δεδεμένη με ένα σχοινί πίσω στην ουρά του, εσωτερικά από τον οργανισμό. Και με το που έβλεπε τον ιδιοκτήτη και χτύπαγε η καρδιά του, κούναγε την ουρά του. Τέλειο. Όταν σας κουνάει την ουρά, εντάξει, δεν είναι πάντοτε αυτό ένας νόμος, γιατί μπορεί το άλλο να είναι λίγο φοβισμένο οτιδήποτε. Θεωρώ ότι μόνο και μόνο από τα μάτια του και τις εκφράσεις του και πώς συμπεριφέρεται, το ζώο καταλαβαίνουμε ότι είναι ευτυχισμένο. Υπέροχη ερώτηση που ξέρω την απάντηση, γιατί το έχω περάσει φίλη μου. Γιατί τρώει χόρτα ο σκύλος μου? Γιατί είναι σκασμένο. Θέλεις να σου πω πώς ξεκινάει όλο αυτό το κομμάτι με τα ναι, χόρτα? Ναι, θέλω πολύ. Λοιπόν. Γιατί ξέρω το λόγο που θα μας τον πεις και εσύ, αλλά δεν ξέρω πώς ξεκινάει. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Ο σκύλος έχει κάποια γονίδια και κατάγεται από τους λύκους, τα άγρια σκυλιά που λέγαμε. Τα άγρια λοιπόν σκυλιά όταν κυνηγούσαν στη φύση και θα τρώγανε ένα θύραμα, ένα τριχωτό θηλαστικό μικρό, τύπου κουνέλι για παράδειγμα, θα το τρώγανε ολόκληρο. Καταλαβαίνεις ότι η πέψη που θα γίνει η πέψη των μυών και αυτών που πρέπει να απορροφήσει το ζώο. Τα υπόλοιπα δηλαδή, κόκαλα, τρίχες και άλλα πράγματα του ζώου, θα παραμείνουν στο στομάχι του ζώου, τα οποία αυτά το ζώο αναγκάζεται να τα κάνει εμετό, γιατί πρέπει να τα βγάλει. Άρα, πήγαινε και έτρωγε χόρτα για να προκαλέσει αυτόν τον εμετό, έτσι ώστε να καθαρίσει το γαστρεντερικό του σύστημα. Άρα υπάρχει πια η πληροφορία στο DNA, λες. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο πολλές φορές όταν το ζώο μας έχει φάει κάτι το οποίο μπορεί να του έχει φέρει κάποια δυσπεψία, να το ενοχλεί κάτι στο στομάχι, γνωρίζει ότι πάει να φάει χόρτα για να αυτοπροκαλέσει έναν εμετό. Προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν χόρτα τα οποία μπορεί να είναι ραντισμένα, χόρτα που είναι επικίνδυνα. Δεν είναι όλα τα χόρτα για να πηγαίνει το ζώο μου να κάνει αυτό που λέμε να βοσκά το σκυλί. Οπότε πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να είμαστε τυπικοί και μετά. Για τα παράσιτα, τις αποπαρασιτώσεις λοιπόν που κάνουμε. Και γενικότερα να μην είμαστε τελείως ελεύθεροι στο κομμάτι αυτό ότι το αφήνουμε καθημερινά και τρώει χόρτα, γιατί κάνει πάρα πολλούς εμετούς και μετά ο ένας εμετός φέρνει τον άλλον και καταλήγουμε σε γαστρίτιδες. Ναι. Πρόληψη οτίτιδας σε ομορφόπεδα με μακριά αυτιά. Έτσι το έχω δει αυτό το σκυλί. Τέλεια. Είναι αυτά τα σκυλιά λοιπόν με κάτι πολύ ωραία μακριά αυτιά, που συνήθως αυτά τα μακριά αυτιά έχουν και πάρα πολύ τρίχα. Οπότε τι γίνεται, είναι βαριά αυτιά, είναι κλειστά αυτιά, άρα ο ακουστικός πόρος δεν είναι ανοιχτός για να παίρνει αέρα αυτό που λέμε και να έχει ένα φυσιολογικό περιβάλλον, είναι σε αναερόβιες συνθήκες, οπότε εύκολα μπορεί να έχουμε κάνει μπάνιο ή να έχει μπει υγρό μέσα και να έχει κρατήσει υγρασία και σαφώς να κάνει πολύ πιο εύκολα οτίτιδα. Σε αυτά τα σκυλιά λοιπόν εγώ συστήνω σχεδόν μία φορά την εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, τρεις φορές το μήνα που λέμε, να χρησιμοποιούν αυτά τα σκευάσματα για τα αυτιά, τα απλά σκευάσματα καθαρισμού, τα βάζουν μέσα άφοβα, κάνουν ένα καλό μασάζ, ακούγεται αυτό το κλακ 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 που λέμε, και με μία γάζα, όσο πάει το δάχτυλο του ιδιοκτήτη, βάζουν μέσα και βγάζουν τα υπολείμματα. Και είναι μια χαρά. Θεραπεία για λοιμώδη περιτονίτιδα για τους ελουροειδείς φίλους μας. Τα ελουροειδή είναι πολύ ιδιαίτερα ζώα, να ξέρεις. Πάνω σε αυτό το κομμάτι που ρωτάνε είναι τα τρία λοιμώδη νοσήματα της γάτας. Είναι λοιπόν το
AIDS της γάτας, έχει να κάνει μόνο με τη γάτα, να μην φοβάται ο κόσμος, έχει να κάνει με τη λευχαιμία και τη λοιμώδη περιτονίτιδα. Είναι τρία θανατηφόρα νοσήματα της γάτας, δεν αντιμετωπίζονται πολύ εύκολα. Συνήθως το ζώο μας δεν έχει καλή εξέλιξη. Η περιτονίτιδα που ρωτάνε εδώ έχει δύο μορφές, έχει την υγρή μορφή και την ξηρή μορφή. Είναι τελείως διαφορετικά τα συμπτώματα. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε συμπτώματα στο ζώο μας γιατί είναι συνήθως αργά. Πάμε καθαρά συμπτωματολογικά, δηλαδή έχουμε τους, αντιμετωπίζουμε αυτό. Κάνει διάρειες, αντιμετωπίζουμε τις διάρειες. Προσπαθούμε να θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό της και πορευόμαστε, ναι, έτσι. Okay. Υπάρχει κάποιο φάρμακο, φαρμακευτική αγωγή μάλλον για το άγχος του αποχωρισμού, αν δεν έχει βοηθήσει, λέει, η εκπαίδευση? Φαρμακευτική αγωγή, θα έλεγα ότι περισσότερο σκευάσματα που είναι φυτικά, τύπου βαλεριάνες και τα σχετικά, και μπορούμε να τα έχουμε σε διάφορα σημεία, στο κρεβάτι του ζώου, υπάρχουν σε μορφή σπρέι που μπορείς να ψεκάσεις και το κάνεις σιγά σιγά, ακόμα και αν φεύγει ο ένας ιδιοκτήτης και μένει ο άλλος, να βάζεις τέτοια σκευάσματα, το ζώο αρχίζει να εξοικειώνεται και γενικότερα με διάφορες ενδορφίνες οι οποίες βοηθούν στην ηρεμία του ζώου. Είναι δύσκολο το άγχος του αποχωρισμού γιατί είναι μια ψυχική και ψυχολογική κατάσταση και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και νομίζω ότι θέλει και πολλή δουλειά με την εκπαίδευση. Φαντάζομαι, για να λέει, αν δεν έχει βοηθήσει η εκπαίδευση, ότι το έχει δοκιμάσει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να επιμείνει και λίγο σε αυτό, γιατί γνωρίζω ότι είναι κάτι δύσκολο. Πώς μπορεί να δυνατήσει ο σκύλος μου? Υπάρχουν λύσεις όταν είναι ηλικιωμένα? Ο σκύλος μας για να δυνατήσει πρέπει, φαντάζομαι ότι είναι ένα παχύσαρκο ζώο και έχει καταλήξει να έχει τόσα παραπάνω κιλά. Άρα γινόταν κάτι λάθος όλο αυτόν τον καιρό. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν, όπως πάμε εμείς στο διατροφολόγο μας και να μας βοηθήσει, υπάρχουν ειδικοί διατροφολόγοι, κτηνίατροι, οι οποίοι είναι πολύ εξειδικευμένοι σε αυτό το κομμάτι. Βρίσκουμε τις ημερήσιες θερμίδες που έχει ανάγκη το ζώο μας και παράλληλα προσπαθούμε να του ανεβάσουμε λίγο την άσκηση, τη δραστηριότητα, να βγούμε παραπάνω βόλτες, να παίξουμε μαζί του, ούτως ώστε να μειώσουμε τις θερμίδες, να ανεβάσουμε την άσκηση για να μπορέσει να δυνατήσει. Και σαφώς υπάρχουν και τροφές οι οποίες έχουν συγκεκριμένους κωδικούς με περισσότερη φυτική ίνα που βοηθούν ακόμη περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Έχω μία ερώτηση στα αγγλικά, εγώ θα απαντήσουμε στα ελληνικά. Ελπίζω το όνομα βλέπω ότι είναι ελληνικό. Λέει εδώ ότι το κουτάβι έχει κάνει δύο εμβόλια, του έχει μείνει το τρίτο το τελευταίο, αν μπορεί να κάνει παρέα με άλλους φίλους με σκυλιά. Φαντάζομαι μπορεί αν είναι εμβολιασμένα μόνο. Ακριβώς, να είναι εμβολιασμένα και γενικότερα εντάξει, να είναι λίγο προσεκτικός ο ιδιοκτήτης μέχρι να γίνει και ο τελευταίος εμβολιασμός για να έχει την απόλυτη ανοσία, όσο αυτή μπορεί να είναι. Απλά να προσέχει πάρα πολύ στο που κυκλοφορεί, γιατί υπάρχουν ανεμβολία στα ζώα, οπότε ναι, πολύ ναι, κίνδυνοι απ' έξω. Νομίζω μία από τις καλύτερες ερωτήσεις είναι και από τα πρώτα πράγματα που σε ρώτησα εγώ προσωπικά. Όταν πάμε μια εκδρομή ή φεύγουμε από το σπίτι, την έχουμε μαζί μας για first aid για το σκυλί μας. Εγώ, εκτός από το first aid που λέμε, το kit πρώτων βοηθειών, βάζω τον ιδιοκτήτη να μάθει να κάνει μία ένεση στο ζώο. Ναι. Γιατί όταν θα έρθει η στιγμή, η κακιά εκείνη η ώρα που θα είναι στον πανικό και θα έχει τρελαθεί και πρέπει να κάνει ένεση για να βοηθήσει, τουλάχιστον να το έχει κάνει μια-δυο φορές, να ξέρει πώς είναι, μην έχει και το άγχος αυτό εκείνης της κατάστασης. Φυσικά. Οπότε, θα λέγαμε ότι καλό είναι να έχει φτιάξει σκευάσματα, για παράδειγμα, να έχει μαζί του ατροπίνη, που είναι το αντίδοτο στις δηλητηριάσεις, να έχει μαζί του ένα εμετικό σκεύασμα για να προκαλέσει εμετό. Πάντα βέβαια το τονίζω σε συνεννόηση με τον κτηνίατρό του. Ναι. Γιατί μην κάνει του κεφαλιού του, είδα αυτό να κάνω εκείνο, γιατί μπορεί να φέρει αντίθετα αποτελέσματα. Να έχουμε μία κρέμα αντιβιωτικής και κορτιζονούχας χρήσης. Να έχουμε κορτιζονούχα χάπια, αντισταμινικά, να έχουμε έναν επίδεσμο, να έχουμε για παράδειγμα ένα αλκοολικό διάλειμμα και ένα διάλειμμα τύπου ιωδούχο. Okay. Και είμαστε νομίζω καλυμμένοι. Ωραία. Είναι απαραίτητη η εξέταση για heartworm στα σκυλιά? Ευχαριστώ. Το heartworm, εμείς, για να Ελένη, καταλάβει και ο κόσμος, είναι, ναι, το σκουλίκι της καρδιάς, είναι κοινώς η υδροφυλάρια που λέμε. Υπάρχει περισσότερο σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ υγρασία, που έχουν λίμνες, που έχουν βάλτους, γιατί θέλει υγρασία πάρα πολύ αυτό το παράσιτο. Και αφού μπει στο σκύλο, πηγαίνει και του αρέσει το αίμα και κατοικεί στις κοιλότητες της καρδιάς. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι προβληματικό. Ένα από τα τώρα πλέον πολλά σκευάσματα, αυτά που δίνουμε σαν χάπια για τα ενδοπαράσιτα, για τα σκουλίκια που λέμε του εντέρου, πιάνει και το σκουλίκι της καρδιάς. Οπότε, όταν έχουμε μια σωστή κλασική αποπαρασίτωση μέσα στο χρόνο, σε σωστά διαστήματα, είμαστε καλυμμένοι. Η εξέταση, αν είναι απαραίτητη, τι απαντάμε στην Ελένη? Θα έλεγα ότι αν το κάνει μία φορά το χρόνο και έχει δει ότι το ζώο της είναι αρνητικό, από εκεί και πέρα, αν κάνει μία σωστή πρόληψη με τα χάπια, δεν χρειάζεται να το κάνει. Λοιπόν, παιδιά, έκανα μία ερώτηση εγώ εδώ στο Σπύρο. Πόση ώρα κάναμε?
μου έχει πει ότι είμαστε στη μία ώρα. Κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει. Είναι κρίμα να κόψουμε κάποιες από τις ερωτήσεις των ανθρώπων αυτών, γιατί φαντάζομαι ότι περιμένουν και να πάρουν τις απαντήσεις τους και ήταν και όλες πραγματικά χρήσιμες ερωτήσεις. Άρα, παιδιά μου, καλά μου παιδιά, αυτό το βίντεο θα το χωρίσω σε δύο μέρη. Σε part 1 και σε part 2. Για να μην τρελαθείτε ότι θα κάτσετε να δείτε ένα βίντεο μία ώρα και έτσι να έχετε και να περιμένετε κάτι την επόμενη Πέμπτη. Για το σημερινό μας βίντεο, ο χορηγός μας προτείνει τη συνταγή Naturals Adult Wild Boar. Αν το σκυλάκι σας στηρώθηκε πρόσφατα και ψάχνετε την ιδανική τροφή, επιλέξτε τη συνταγή Naturals Adult Wild Boar. Έχει άπαχο κρέας αγριόχοιρου και την τέλεια αναλογία πρωτεϊνών λιπαρών για στηρωμένα ζωάκια. Είναι η μοναδική τροφή της αγοράς με αγριόχοιρο και υποαλλεργική σύνθεση. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο naturea.gr και οι ειδικοί θα λύσουν όλες σας τις απορίες. Εγώ να πω κάτι. Όχι. Είμαι διαθέσιμος να το κάνω αυτό όλη μέρα. Σου αρέσει πάρα πολύ. Τρελαίνομαι να μου κάνεις ερωτήσεις και να απαντάω. Υπέροχα. Έχω βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Ναι. Νομίζω ότι και ο κόσμος έχει πολλές ερωτήσεις, οπότε σίγουρα θα το ξανακάνουμε αυτό. Ωραία. Καταρχήν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ σήμερα και μας έβγαλες τελικά δύο βίντεο χωρίς να το ξέρεις. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εμείς θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, στο part 2, όπως έχουμε καταλάβει. Μέχρι τότε να θυμάστε ότι φροντίζοντας ένα ζώο, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Γεια σας!